Κύριε Υπουργέ, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για το σχόλασμα, πριν τις εκλογές, φέρατε ακόμα ένα πολυνομοσχέδιο. Ρανιστικό πιο έβηχα το βαφτίσατε. Δηλαδή, για να συνεννοούμαστε, είναι ένα συνοθήλευμα ρυθμίσεων αρμοδιότητας διαφόρων υπουργείων, με το οποίο, αν θέλετε, δεν είναι τόσο μόνο η διαφωνία ως προς τις διαφορετικού τύπου διατάξεις κλπ., αλλά με την ουσία αυτών, δηλαδή ότι επιχειρείτε να κλείσετε κρεμότητες ή να παραμερίσετε εμπόδια στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής και αυτό το κάνετε μέχρι το τέλος. Γιατί βέβαια η καπιταλιστική ανάπτυξη που αποτελεί και τη στρατηγική των αστικών κομμάτων σαρώνει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καταργεί δημοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες, προσαρμόζει σε όλους τους τομείς τη λειτουργία του κράτους στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι λοιπόν συνεχίζονται με αυτό το νομοσχέδιο και οι μεταρρυθμίσεις στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Προβλέπεται σε αυτό ρυθμίσεις για την ενίσχυση ουσιαστικά της εισπραξιμότητας από τους Δήμους μπροστά και στα μεγάλα οικονομικά διέξοδα που έχουν και οι ιδιαίτερα οι μικροί επαγγελματίες, με διευκολύνσεις, λέτε, για τα τέλη κοινοχρήστων χώρων, με τις οποίες, εντάξει, τις διευκολύνσεις επί της ουσίας δεν θα διαφωνήσουμε, αλλά στην πραγματικότητα χρειάζεται μεγαλύτερη στην πράξη ελάφρυνση. Το νομοσχέδιο επιχειρεί ακόμα όχι απαραίτητα επιτυχώς να αντιμετωπίσει προβλήματα που δημιουργούνται με τη βεβαίωση για τη μη οφειλή του τέλους εκείνη της περιουσίας, με τη βεβαίωση σε βάρος των δημοτών περί ανακριβών δηλώσεων μέχρι δεκαετία και τα πρόστιμα για την τελευταία πενταετία, χωρίς την πραγματικότητα, αν θέλετε, να αντιμετωπίζει και την ουσία των διαφόρων οφειλών ή των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται για αυτές. Ακόμα, διευκολύνει την έγκριση των προϋπολογισμών των διαφόρων ιδρυμάτων των Δήμων και των κοινοφελών επιχειρήσεων, αφού με ρύθμιση που εισάγεται, η συζήτηση γίνεται επί του προϋπολογισμού που έχει αποφασίσει το ΔΣ του Ιδρύματος και οι όποιες εναλλακτικές προτάσεις των παρατάξεων ή των συμβούλων πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή με άλλον έναν τρόπο δυσκολεύεται κατά τα συνήθη, μια επιλογή που την κάνετε σε μια σειρά πράξεις, δυσκολεύεται ακόμα και την έκφραση της διαφορετικής γνώμης. Ουσιαστικά ενισχύεται η πλειοψηφούσα άποψη ακόμα περισσότερο και με το γεγονός ότι οι λευκές ψήφοι δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Ακόμα προχωράτε στην πραγματικότητα με το άρθρο 11 να καθιερώσετε ως κανονικότητα τις διάφορες συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που θεσπίστηκαν λόγω των έκτατων συνθήκων του COVID με τηλεδιάσκεψη ή μεικτά, με γνωστές αρνητικές συνέπειες για τις διαζώσεις συνεδριάσεις. Τις έχουμε ζήσει και εδώ στη Βουλή κατ' επανάληψη. Και βέβαια θεωρούμε ότι με έναν τρόπο υποβαθμίζουν στην πραγματικότητα και την ίδια τη λειτουργία και τη συζήτηση, την αμεσότητα κλπ. Της συζήτησης των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων. Μεγαλύτερο προβληματισμό μας δημιουργεί, αν θέλετε, και αυτή η ρύθμιση για την εισαγωγή των κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, για πρώτη φορά με τη σύμφωνη γνώμη των 3/5, δηλαδή για άλλη μια φορά με αυτή τη λογική των πλειοψηφιών. Αλλά εμείς έχουμε ένα ερώτημα. Τι αλήθεια μπορεί να έχει να κρύψει ένα Δημοτικό Συμβούλιο από το λαό της περιοχής, ώστε να χρειάζονται αυτού του είδους οι κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεις? Για ποιον τελικά παίρνει αποφάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο? Με άλλη ρύθμιση προβλέπεται η συνέχεια των δημοτικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στο Προεδρικό Διάταγμα, ανεξάρτητα των πληθυσμιακών μεταβολών, με το επιχείρημα της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και της διοικητικής συνέχειας. Εδώ ουσιαστικά ομολογήσατε ότι πρόκειται και για φωτογραφία συγκεκριμένης περιοχής που σας ενδιαφέρει. Ακόμα η ρύθμιση για την εκλογή Προέδρου και Συμβουλίου Κοινότητας σε συμμόρφωση με την
πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 283 του 2023. Στην πραγματικότητα επαναφέρει σε ισχύ τις ρυθμίσεις που προβλέπουν την εκλογή του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων από το σύνολο των μελών του Συμβουλίου, μεταξύ των δύο πρώτων συμβούλων, των δύο πρώτων κατά σειρά εκλογής συνδυασμών. Τώρα, στη συνέχεια, με το άρθρο 18 φέρνεται άλλη μια κατά τη γνώμη μας προβληματική διάταξη. Μειώνεται από 300 σε 200 τους κατοίκους για την εκλογή σε κοινότητα μόνο Προέδρου, που να δούμε και εδώ είναι άλλη μια περίπτωση φωτογραφικών διατάξεων. Αφορά για άλλη μια φορά συγκεκριμένες κοινότητες που μπορεί να μην σας βγαίνουν τα κουκιά. Και τελικά στις κοινότητες από 200 μέχρι 2.000 προβλέπεται να απαιτείται η εκλογή τριμελούς συμβουλίου. Το άρθρο αυτό, αν δεν καταργήσει ή δεν μειώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική συμπερίληψη για να είναι έγκυρος ένας συνδυασμός, στην πραγματικότητα δημιουργεί ακόμα ένα εμπόδιο για τη συγκρότηση των συνδυασμών. Κάνετε μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή μειώσατε, υποτίθεται, τα ποσοστά που χρειάζονται για πλήρη ψηφοδέλτια στους συνδυασμούς από το 80 στο 60 και τελικά αυξήσατε τον αριθμό των κοινοτήτων που θα χρειάζεται να συγκροτήσουν τριμελές συμβούλιο. Θα μπορούσατε να έχετε σε αυτό το άρθρο μια παράγραφη που κατά αναλογία να μειώνει ακόμα περισσότερο την υποχρεωτικότητα. Ακόμα το νομοσχέδιο με μια σειρά διατάξεις έρχεται παραμονή των εκλογών να καταργήσει κολλήματα και ασυμβίβαστα, διευκολύνοντας ουσιαστικά στελέχη που απέκτησαν μια εμπειρία από αυτή την προσαρμογή της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής, για να παίξουν και πρωτεύοντα ρόλο βέβαια στις δημοτικές αρχές. Μάλιστα, προβλέπεται ότι όσοι έχουν ήδη παραιτηθεί προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα στις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές να επιστρέψουν στις θέσεις τους, αφού βέβαια καταργείται και αυτή η ημερομηνία των παραιτήσεων. Με όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο, που σταδιακά δημιουργήθηκε γύρω από τη λειτουργία των θεσμών της τοπικής διοίκησης με σειρά μεταρρυθμίσεων που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και προηγούμενα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά επιχειρείται να γίνει πιο ενεργός ο ρόλος τους στην εξειδίκευση της αντιλαϊκής πολιτικής. Ισχυροποιήθηκε η σύνδεση των οργάνων της τοπικής διοίκησης με επιχειρηματικούς ομίλους, τέθηκαν στην προτεραιότητα οι επιλογές επιχειρηματικών ομίλων για τη δημοτική και δημόσια γη, για τις χρήσεις της, για το περιβάλλον, για τον τομέα των μεταφορών και το μεταφορικό έργο, για την ενέργεια, την πολιτική της απελευθέρωσης, όπως για παράδειγμα με τις ΑΠΕ, για τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, των διαφόρων υδάτινων πόρων, στον άξονα, στην πραγματικότητα, των επιχειρηματικών συμφερόντων και γύρω από την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό κλπ. Αυτές οι επιλογές των επιχειρηματικών ομίλων τέθηκαν σε προτεραιότητα και διατρέχουν, αν θέλετε, πολλές από τις αποφάσεις των οργάνων της τοπικής διοίκησης. Αντίθετα, λαϊκά προβλήματα και ανάγκες που έρχονται και επανέρχονται συχνά, δυστυχώς, με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα, όπως είναι τα επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, οι μεγάλες και τραγικές ελλείψεις στην πυροπροστασία που επαναλαμβάνονται ως δράμα κάθε καλοκαίρι, οι πληγές των σεισμών που παρόλα αυτά παραμένει ανέλεγκτο το 80% των δημόσιων κτηρίων, σχολείων, νοσοκομείων κλπ. Όπως βέβαια και η αποκατάσταση των όποιων ζημιών από αυτούς προχωράει με ρυθμούς χελώνας. Και βέβαια τα επισημαίνουμε αυτά γιατί το τελευταίο διάστημα έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα προβλήματα σχολείων που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980, αλλά και σε μια σειρά νεότερα υποτίθεται κτίρια, αλλά με σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες, ασυντήρητα, λόγω και της χρόνιας πολιτικής της μείωσης των κρατικών χρηματοδοτήσεων, με κίνδυνο τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτά. Η ευθύνη της κυβέρνησης και των δημοτικών αρχών είναι μεγάλη.
γιατί δεν υπάρχει σχεδιασμός για την ενίσχυση της ασφάλειας με κατασκευή νέων σύγχρονων σχολείων, επισκευή και συντήρηση όπου χρειάζεται με ουσιαστικό αντισεισμικό έλεγχο. Αυτή εξάλλου είναι και μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η μεταφορά της αρμοδιότητας από το κράτος στην τοπική διοίκηση σε συνδυασμό με την πολιτική της υποχρηματοδότησης αξιοποιείται ως πρόσχημα για τις μεγάλες καθυστερήσεις στις αποκαταστάσεις και επισκευές των κτηρίων, στην πραγματικότητα για την ανυπαρξία ουσιαστικού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού γι' αυτό. Συνολικά, ανάγκες για την ασφάλεια της υγείας και της ζωής του λαού πραγματικά συνθλίβονται κάτω από τον αδυσόπιτο κανόνα του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων, κάτω από την πολιτική κόστος ωφέλους που βλέπει τη ζωή και τις ανάγκες του λαού ως εμπόρευμα. Η λειτουργία της τοπικής διοίκησης με όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις μετατράπηκε σε ένα φορομπηκτικό, φοροεισπρακτικό μηχανισμό με διεύρυνση της ανταποδοτικότητας και με μείωση της χρηματοδότησής της από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ουσιαστικά με ευλάβεια υλοποιήθηκε η πολιτική επιβολής φόρων των ελαστικών σχέσεων εργασίας της εμπορευματοποίησης, την οποία αποδέχτηκαν η πλειοψηφία των δημοτικών αρχών, η πολιτική της περιστολής της κρατικής χρηματοδότησης, της διασύνδεσης των τοπικών οργάνων με επιχειρήσεις και επιδιώξεις τους, ευθυγραμμίστηκαν κατά γράμμα με τις ευρωνοσιακές κατευθύνσεις, στην πραγματικότητα και με ευθύνη και πολλών από τις πλειοψηφίες των δημοτικών αρχών, αποδέχτηκαν όλον αυτόν τον δημοσιονομικό κορσέ και απογείωσαν τα λεγόμενα ίδια έσοδα, δηλαδή με τέλη και φόρους προς τους δημότες, που ως στόχο θέτει η κυβέρνηση να υπερκεράσουν σε ύψος την ίδια την κρατική χρηματοδότηση. Κάτι που ήδη βέβαια σε μεγάλους δήμους έχει πραγματοποιηθεί, αφού οι προϋπολογισμοί τους στηρίζονται στην πλειοψηφία από τα λεγόμενα ίδια έσοδα, δηλαδή μέσα από το άγριο χαράτσωμα και την τοπική φορολογία. Αυτή την πραγματικότητα τη γνώρισαν από πρώτο χέρι και οι εργαζόμενοι στην τοπική διοίκηση, με τη συνολική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, που δεν είναι και καινούργιο βέβαια φαινόμενο, γιατί ακούσαμε και τις ευαισθησίες του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ για τους συμβασιούχους, αλλά και εκείνοι ως κυβέρνηση εφάρμοσαν κατά γράμμα τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την ομοιρία στην πραγματικότητα των εργαζομένων, τη μη μονιμοποίησή τους, τους μη μόνιμους διορισμούς. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι και η περίπτωση των εργαζομένων στο βοήθεια στο σπίτι, που για χρόνια έμειναν δέσμοι αυτής της ομοιρίας, ενώ πραγματικά προσέφεραν και προσφέρουν σε πολύ ευαίσθητους τομείς. Και εδώ, κατά τη γνώμη μας, και με τη ρύθμιση που φέρνετε, που υποτίθεται προσπαθείτε να λύσετε αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους περίπου 140 που υπολείπονται, που δεν έγινε ο διορισμός τους, ουσιαστικά κατά τη γνώμη μας συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας. Γιατί και εδώ δίνεται μια παράταση των συμβάσεών τους, όμως εισάγεται αυτή την απαράδεκτη ρήτρα της απαγόρευσης της μετατροπής των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, γεγονός που μας οδηγεί και παρότι θέλουμε να συνεχιστούν προφανώς οι συμβάσεις τους, αλλά σε αυτή τη διάταξη θα τοποθετηθούμε με το παρόν, γιατί δεν συμφωνούμε με την απαγόρευση στην πραγματικότητα της μετατροπής των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι προσέφεραν, προσφέρουν και θα πρέπει να, και αυτοί να μονιμοποιηθούν. Αυτή την πραγματικότητα επίσης, τη φορομπηκτική πολιτική κλπ, τη γνώρισαν και τα ίδια τα λαϊκά νοικοκυριά σε πόλεις και χωριά, που μέρος τους έχει ήδη μπει στο στόχαστρο της εφορίας και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, ακόμα και για τα οφειλόμενα στους Δήμους. Η θεσμική λοιπόν ισχυροποίηση των Δήμων με κριτήριο να αναλάβουν σε μια πορεία εκτεταμένες αρμοδιότητες που βρίσκονται στην ευθύνη του κεντρικού κράτους έχει μπει σε προτεραιότητα και υλοποιείται συστηματικά. Και με την στρατηγική της αποκέντρωσης ολοκληρώθηκε σχεδόν η αποσάρθρωση του τομέα της πρόνοιας
ως ευθύνη του κράτους, η συρρήκνωση των δομών της, η ανάθεση όλο και μεγαλύτερου μέρους των εργασιών σε ευκαιριακές δομές διαχείρισης της απόλυτης φτώχειας, όπως της ΜΚΟ, της ΚΙΝΣΕΠ και άλλες. Ενισχύθηκε η ανταποδοτικότητα, η επιχειρηματικότητα, η περικοπή και συρρήκνωση των προνοιακών επιδομάτων και άλλων βέβαια παροχών με βάση τα όρια της φτώχειας. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, με το πέρασμα της αρμοδιότητάς τους στην τοπική διοίκηση, ιδιαίτερα στο πρωτοβάθμιο επίπεδο της υγείας. Ουσιαστικά θεσμικά έχει ανοίξει ο δρόμος για αυτή την με σειρά τέτοιων νομοθετικών ρυθμίσεων. Στο σύνολό της συνεχίζεται η στρατηγική των αναδιαρθρώσεων σε περιφερειακή και τοπική διοίκηση, που καμιά σχέση δεν έχει με καλύτερες υπηρεσίες ή με την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως ισχυρίζεστε. Αντίθετα, γνωρίζουμε ότι το κράτος και η τοπική θεσμή του δεν μπορεί να είναι, ούτε είναι ότι μπορεί να είναι ένα ουδέτερο πεδίο που τάχα λειτουργεί υπέρ ή κατά του λαού ανάλογα με τους συσχετισμούς και το ποιος είναι στο τιμόνι της διαχείρισης. Γι' αυτό και το ΚΚΕ αγωνίζεται τόσο αυτοτελώς όσο και μέσα από τους καθημερινούς αγώνες για να τεθούν σε προτεραιότητα και να υλοποιηθούν αναγκαία έργα και υπηρεσίες για τις λαϊκές ανάγκες. Φωτίζουμε επίσης την ανάγκη να ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με γνώμονα την κοινωνική ευημερία και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Επί της αρχής λοιπόν θα ψηφίσουμε κατά στο νομοσχέδιο. Υπάρχουν και μια σειρά άλλες διατάξεις για τις οποίες θα τοποθετηθούμε αναλυτικά αύριο. Όμως μια αρχική επισήμανση να κάνουμε ότι πραγματικά μας δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς και επιφυλάξεις, ιδιαίτερα διατάξεις που ήρθαν μετά τη διαβούλευση, για να ρυθμίσουν διαφόρων ειδών επιδιώξεις της κυβέρνησης. Πολλές από αυτές φαίνεται να έχουν φωτογραφικό χαρακτήρα, αλλά ακόμα και αυτή η ιστορία με το άρθρο 43, αλλά και συνολικά οι διατάξεις που αφορούν τις λεγόμενες, σε πολλά εισαγωγικά κατά τη γνώμη μας, ανεξάρτητες αρχές, γιατί δεν έχουμε και ιδιαίτερες αυταπάτες για το ρόλο που παίζουν. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι οι ρυθμίσεις που φέρνουν ρίχνουν και τα τελευταία φύλλα σικής για την περιβόητη ανεξαρτησία αυτών των αρχών, αφού διευκολύνουν με διάφορους τρόπους τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Επιφυλασσόμαστε για αυτές να τοποθετηθούμε στις επόμενες συνεδριάσεις.